Σελίδα 569 είναι ο ψαλμός Ρο Γιώτα Σίγμα, 116 ψαλμός στη σελίδα 569. Ρο Γιώτα Σίγμα, ένα εδάφιο, σελίδα 569. Χαίρο ότι Κύριος εισήκουσε τη φωνή μου των δεήσεών μου, ότι έκλεινε το οτίον αυτού προς εμέ, και όσο ζω θέλω επικαλείστε αυτόν. Πόνοι θανάτου με περιεκύκλωσαν και στενοχωρίε του άδου με έβρικαν, θλίψην και πόνον απήντησα. Και επεκαλέστην το όνομα του Κυρίου, ο Κύριε λύτρωσον την ψυχή μου, ελεήμον ο Κύριος και δίκαιος και εύσπλαχνος ο Θεός ημών. Ο Κύριος φυλάτη τους απλούς, εταλαιπωρήθην και μέσωσεν. Επίστρεψον ψυχή μου εις την ανάπαυσή σου, διότι ο Κύριος σε ευεργέτησε. Διότι ελύτρωσα στην ψυχή μου εκ θανάτου, τους οφθαλμούς μου από δακρύων, τους πόδας μου από ληστήματος. Θέλω περιπατή ενώπιον του Κυρίου εν γη ζώντων. Επίστευσα, δια τούτο ελάλησα. Εγώ ήμην σφόδρα τεθλιμμένος. Εγώ είπα εν τη εκπλήξη μου, πάσα άνθρωπος είναι ψεύτης. Τι να ανταποδώσω εις τον Κύριον δια πάσας τας ευεργεσίας αυτού τας προς εμέ. Θέλω λάβει το ποτήριον της σωτηρίας και θέλω επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου. Τα σευχάς μου θέλω αποδώσεις τον Κύριον τώρα ενώπιον παντός του λαού. Πολύτιμος ενώπιον του Κυρίου ο θάνατος των οσίων αυτού. Ναι Κύριε, διότι είμαι δούλος σου. Είμαι δούλος σου, Υιός της δούλης σου. Σύ έλυσα στα δεσμά μου. Εισέ θέλω θυσιάσει θυσίαν ενέσεως και το όνομα του Κυρίου θέλω επικαλεστεί. Τα σευχάς μου θέλω αποδώσεις τον Κύριον, τώρα έμπροσθεν παντός του λαού αυτού. Εν τες αυλές του οίκου του Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Αλληλούια. Αμήν. Ψαλμός οδή του ανθρώπου του Θεού προς τον Κύριο, κατά πάσα πιθανότητα του Δαβίδ, οδή ευγνωμοσύνης, ευχαριστίας, ιδιαίτερης ευλογίας, ένας ψαλμός διαπνεύματος Αγίου, καθώς ο άνθρωπος του Θεού ανοίγει την καρδιά του με ευγνωμοσύνη, καθώς αναλογίζεται αυτά που ο Κύριος έκανε στη ζωή του. Επίστευσα, ομολογεί, δια τούτο ελάλησα, ενώ ήμουν σφόδρα τεταραγμένος, τεθλιμμένος. Και εγώ είπα μέσα στην έκπληξή μου, στην απόγνωσή μου, πας άνθρωπος είναι ψεύστης. Αυτό είναι το κρίσιμο σημείο για να πλησιάσει κάποιος στο Θεό. Η σκέψη της πίστεως για να πλησιάσει κάποιος στο Θεό, στην απόγνωσή του, που είναι πάρα πολύ πιθανόν να έρθει στη ζωή μας. Απόγνωσης. Απόγνωση που μπορεί να έρθει σε μια στιγμή, μπορεί να είναι συνεχόμενη και να αυξάνει, αλλά μπορεί να είναι και εντελώς απρόβλεπτη. Απόγνωσης. Απελπισία. Απρόβλεπτη. Εκεί που κανείς δεν περιμένει τίποτα, οι άνθρωποι λένε κεραυνός εν εθρία. Ή ξεκινάει από λίγο. Υπάρχουν πολλές ελπίδες για να διορθωθεί, αλλά περνάει ο καιρός και χειροτερεύουν οι καταστάσεις, μέχρι που φτάνει ο άνθρωπος σε απελπισία, σε απόγνωση. Ή βλέπεις να έρχεται το κακό, το βλέπεις μπροστά σου, έρχεται, να το. Σκέφτεσαι τι μπορείς να κάνεις, αλλά δεν βρίσκεις απάντηση. Και πλησιάζει και πλησιάζει και σε αγγίζει και σε καλύπτει. Και βρίσκεσαι σε απελπισία.
Ιδιαίτερα στους καιρούς τους κακούς, αυτή η απελπισία είναι πιο σύνηθες γεγονός, είτε καθώς το βλέπεις να έρχεται, είτε καθώς έφτασε απρόσκλητο, απροειδοποίητα, ή καθώς περπατάς αυτό, χειροτερεύοντας την κατάσταση. Οι άνθρωποι σε τέτοιες καταστάσεις μένουν εμβρότητοι, τα χάνουνε. Το συνηθισμένο είναι ψυχολογικά προβλήματα, κατάθλιψη, αδυναμία αντιμετώπισης των πραγμάτων και τώρα τελευταία έχει γίνει της μόδας και η αυτοκτονία. Πάντα υπήρχε σαν λύση μέσα στο σκοτισμένο ανθρώπινο μυαλό που είναι έξω από τα πράγματα του Θεού, αλλά εμάς σήμερα μας ενδιαφέρει να πάρουμε καλή διδασκαλία από το Λόγο του Θεού για το τι πρέπει να σκεφτούμε εκείνη τη στιγμή και αν εν τέλει κάτι μπορούμε να κάνουμε. Εκείνες τις στιγμές, δύσκολες στιγμές, θα τολμούσα να πω βάρβαρες, είναι στιγμές που ξεπερνάνε τις δυνατότητες των ανθρώπων και καθιστούν τον άνθρωπο αδύναμο εντελώς, απροστάτευτο εντελώς, ανίκανο για οποιαδήποτε και σκέψη ακόμη. Τι θα κάνουμε τώρα και τώρα τι κάνουμε? Και ο Λόγος του Θεού, αδερφοί αγαπητοί, και ευχαριστούμε πάρα πολύ το Θεό, είμαι ευγνώμων στο Θεό, έχει τη λύση. Και μία λύση που στηρίζεται σε μία ελπίδα βεβαία και ασφαλή. Επίστευσα, λέει ο ψαλμοδός. Δια τούτο και ελάλησα, ενώ εγώ ήμουν σφόδρα τεθλιμένος και εγώ είπα στην απόγνωσή μου, πρόσεξε, πας άνθρωπος ψεύτης. Μη περιμένεις από άνθρωπο να σου πει. Πιο σωστά, μη ρωτήσεις άνθρωπο. Μη πλησιάσεις άνθρωπο. Γιατί πας άνθρωπος είναι ψεύστης. Είτε από αδυναμία, είτε από απιστία, είτε συνειδητά εν γέννη, είτε ασυνείδητα. Πρόσεξε, μην πάρεις αυτό το δρόμο. Το δρόμο να στρέψεις το βλέμμα σου σε άνθρωπο. Πρόσεξε. Θα σε οδηγήσει σε καταστροφή. Σε λανθασμένες δηλαδή αποφάσεις. Θα σε οδηγήσει μέσα από λανθασμένες σκέψεις σε καταστάσεις ανεξέλεκτες. Και σε τέτοιες περιόδους οι καταστάσεις οι οποίες έρχονται μπροστά στους ανθρώπους και τους πιστούς είναι ανεξέλεκτες. Αλλά οι ανεξέλεκτες καταστάσεις, δηλαδή έξω από κάθε έλεγχο, προέρχονται όταν ο ευλογημένος άνθρωπος του Θεού στρέφει το βλέμμα του, την ελπίδα του, εκεί που δεν πρέπει. Και είναι δυνατόν αυτός ο ευλογημένος άνθρωπος του Θεού να καταντήσει καταραμένος άνθρωπος του Θεού. Μέσα σε ένα δευτερόλεπτο, από σκέψεις λανθασμένες και ακόμη, αδελφοί μου αγαπητοί, και από γνώμες ότι τάχα μου ο Θεός είναι πίσω από αυτούς τους ανθρώπους. Υπάρχουν λοιπόν δύο δρόμοι. Ο ένας ο δρόμος της απόλυτης ευλογίας, καθώς είναι γεγραμμένο, ευλογημένος είναι ο άνθρωπος που ελπίζει στον Κύριο και μόνο στον Κύριο. Και αυτός εν τέλει θα γίνει
θα είναι σαν ένα δέντρο που είναι φυτευμένο παρά τους ρίακας των υδάτων. Έρχεται το καύμα και δεν τον αγγίζει. Περνάει το κακό και τον προσπερνάει. Και εν τέλει αυτός που ελπίζει στον Κύριο ό,τι αν πράττει θέλει ευωδούστε. Γιατί ο Θεός θα του δίνει νόηση, σοφία, ικανότητα και ιδιαιτέρως την ευλογία του. Ο άνθρωπος όμως που στρέφει το βλέμμα του σε άνθρωπο χωρίς να σκέφτεται ότι είναι γεγραμμένο και η γραφή δεν δύναται να αναιρεθεί, ότι πάσα άνθρωπος είναι ψεύστης, μόνο ο Θεός είναι αληθινός, χωρίς να το καταλάβει παίρνει τον κακό το δρόμο, καθώς είναι γεγραμμένο ότι αυτός ο άνθρωπος που ελπίζει σε άνθρωπο και κάνει βραχίωνα το άνθρωπο συγκεκριμένο, αυτός τελικά γίνεται καταραμένος και καταντάει σαν την αγριομυρτιά μόνος του σε έρημο τόπο. Είναι η κρίσιμη στιγμή της απόγνωσης, η σκέψης που θα σε οδηγήσει σε απόφαση. Ο ψαλμωδός είπε «Δεν έχω εναλλακτική λύση από το να κράξω στον Κύριο». Ο Θεός λέει και ο Λόγος λέει «Κράξε εισε με και εγώ θα σου φανερώσω πράγματα απίστευτα, τα οποία εσύ δεν μπορείς να δεις». Κράξε στον Κύριο. Δεήσου σε αυτόν με κραυγή. Πλησίασε το Θεό γνωρίζοντας ότι είναι ελεήμων αλλά και δίκαιος αλλά και πολύ σπλαχνικός. Εάν δεν έχεις γνώση ότι ο Θεός πρώτον είναι ελεήμων, δεν μπορείς να τον πλησιάσεις, δεν μπορείς να κράξεις. Αλλά και αν δεν έχεις γνώση ότι είναι και δίκαιος, τότε μπορεί να κράζεις και να μην σε ακούει. Ο δίκαιος ακούει την κραυγή των δικαίων. Είναι σπλαχνικός, αλλά τη δικαιοσύνη του δεν μπορεί να την ξεπεράσει. Δεν μπορεί να ξεφύγει από την απόλυτη δικαιοσύνη του. Και επειδή άνθρωπος δεν υπάρχει δίκαιος ούτε εις, αλλά εις πολλά πτέωμεν άπαντες, και η δικαιοσύνη του ανθρώπου είναι σαν ρυπαρό ημάτιο, η κραυγή σου η οποία εξέρχεται από την καρδιά σου με πίστη γιατί ελπίζεις αυτόν, δεν θα φτάσει ποτέ στον ουρανό εάν δεν τον πλησιάσεις εν δικαιοσύνη. Εάν δεν τον πλησιάσεις και να λογιστείς εις αυτόν δίκαιος. Εάν δεν τον πλησιάσεις και ανοίξει την καρδιά του για να σε ακούσει και να σε υποδεχτεί. Η δικαιοσύνη όχι του ανθρώπου που όπως είπαμε είναι ρυπαρό ημάτιο, η δικαιοσύνη του Θεού είναι συγκεκριμένη, πνευματική, θα τολμούσα να πω κατάσταση και πορεία του ανθρώπου. Γι' αυτό ο Θεός δεν λέει ζητείτε τη βασιλεία του, δεν λέει ζητήστε μου τη βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού και τελειώσατε, αλλά λέει ζητείτε συνεχόμενα τη βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη του Θεού, ώστε να βρεθείτε σε αυτή την κατάσταση που όλα τα άλλα θα σας τα προσθέτει ο Θεός. Βασιλεία του Θεού είναι ο φόβος του Θεού. Ο φόβος να μην λυπήσω το Πνεύμα το Άγιο.
Ο φόβος να μην χάσω την εύνοια του Θεού. Ο φόβος είναι να μην βγω έξω από τη χάρη του Θεού. Γιατί κατά χάριν είστε σε σωσμένοι δια της πίστεως, αλλά τούτο είναι Θεού το δώρον. Να μην βγω έξω από αυτό το δώρο της σωτηρίας του Θεού. Αλλά η δικαιοσύνη του Θεού είναι κάτι πιο συγκεκριμένο στη ζωή του ανθρώπου. Είναι το θέλημα του Θεού. Γι' αυτό και όλοι οι άνθρωποι του Θεού προσεύχονται λέγοντας μέσα στη γραφή, δίδαξέ με Κύριε την οδόν την οποία πρέπει να περπατήσω και δίδαξέ με να πράττω το δικό σου το θέλημα. Η δικαιοσύνη του Θεού είναι μια διδασκαλία άνωθεν, μια σοφία άνωθεν, η οποία οδηγεί τον άνθρωπο στο θέλημα του Θεού και μόνο στο θέλημα του Θεού. Γι' αυτό και ο Απόστολος Ιωάννης, θέλοντας να μας δείξει την οδόν της αποτελεσματικής προσευχής μας, μας φανερώνει ότι όταν προσεύχεστε πρέπει να έχετε παρησία προς το Θεό. Και αυτή είναι η παρησία, να ζητάτε κατά το θέλημά Του. Εάν δεν ζητάτε κατά το θέλημά Του, δεν σας ακούει. Και αυτό είναι, αδερφοί, το μήνυμα σήμερα. Εάν δεν ζητάς μέσα από το θέλημα του Θεού, δεν σ' ακούει όσο και να κράζεις. Εάν όμως ζητάς μέσα από το θέλημα του Θεού, το βέβαιο είναι ότι σ' ακούει. Και αν σ' ακούει, το βέβαιο είναι ότι θα σου απαντήσει. Άρα, ναι η πίστης, ναι η ελπίδα μου στο Χριστό, ναι με τα πάσης βεβαιότητος η προσευχή μου προς Αυτόν μπορεί να συγκλονίσει τον ουρανό, αλλά με μία συγκεκριμένη προϋπόθεση, ότι ζητάω κατά το θέλημά Του. Αν δεν ζητάω κατά το θέλημά Του, ο ουρανός είναι κλειστός. Τζάμπα προσεύχομαι, η απόγνωσή μου θα γίνεται μεγαλύτερη και μεγαλύτερη, χειρότερη και χειρότερη. Κατάστασης θα γίνεται όλο και πιο σκληρή στην προσωπική μου, αλλά και στην οικογενειακή μου, αλλά και στην εκκλησιαστική μας ζωή. Απαραίτητη προϋπόθεση. Ένας όρος, ένας νόμος απαράβατος. Να ζητάμε σύμφωνα με το θέλημά Του, που σημαίνει ζω κατά το θέλημά Του, ενεργώ κατά το θέλημά Του, δέομαι κατά το θέλημά Του. Ζω. Τι σημαίνει ζω? Ζω στην παρουσία Του. Ζω στη χάρη Του που με διδάσκει να αρνούμε την ασέβεια και τις κοσμικές επιθυμίες. Ζω μία σχέση με το Θεό που στηρίζεται στον αγιασμό. Ζω μια σχέση με τους αδελφούς μου που στηρίζεται στην αγάπη. Όχι με λόγια και με γλώσσα, αλλά με έργο και με αλήθεια, ώστε ό,τι ζητάμε να μας ακούει. Ζω στην προσωπική μου ζωή εξηντώντας την οδηγία του Πνεύματος του Αγίου. Ζω στην οικογενειακή μου ζωή πάντοτε σύμφωνα με το γεγραμμένο Λόγο του Θεού. Εάν δεν ζω έτσι, είτε προσεύχομαι είτε δεν προσεύχομαι, το βέβαιο είναι ότι ο Θεός δεν μ' ακούει, δεν ενεργεί, δεν επεμβαίνει, αλλά περιμένει την ταπείνωσή μου και την επιστροφή μου για να ζω κατά το θέλημά Του, αλλά και ενεργώ κατά το θέλημά Του. Το έργο μου, οι ενέργειές μου,
δεν είναι σύμφωνα με την επιθυμία της καρδιάς μου. Δεν είναι σύμφωνα με τη λογική μου, γιατί είναι και γραμμένο. Όσο απέχει ο ουρανός από τη γη, απέχουν οι βουλές μου από τις βουλές του Θεού. Και όσο απέχει η γη από τον ουρανό, απέχουν οι σκέψεις μου από τις σκέψεις του Θεού. Ενεργώ, πάντοτε διοικούμενος από το Πνεύμα το Άγιο. Και προσεύχομαι, ζητώ, σύμφωνα με το θέλημά του. Δηλαδή, όπως ομολογεί ο ψαλμόντος, είμαι δούλος σου, Υιός της δούλης σου, γι' αυτό εσύ έλυσες τα δεσμά μου. Δούλος. Όπου ο δούλος δεν έχει δική του ζωή, δεν έχει δικό του έργο και δεν έχει δικές του απαιτήσεις. Αλλά ο Κύριος απαιτεί κατά πάντα την απόλυτη υπακοή. Και ο εκούσιος δούλος που είναι ο χριστιανός αναγνωρίζει, εκ πείρας έχει γνωρίσει, ότι δεν φτάνει μόνο που μας ελευθέρωσε ο Θεός από την αμαρτία, που μόνο ο Θεός μπορούσε να το κάνει, αλλά τώρα είναι απαραίτητο να δουλώνουμε τον εαυτό μας εκουσίως εις τον Θεό, ώστε και η ζωή μας και το έργο μας και τα αιτήματά μας να είναι σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, ώστε όχι μόνο, αδερφοί, να μας ελευθερώνει ο Θεός για να μην βρισκόμαστε σε απόγνωση, ή να μας ελευθερώνει όταν βρεθούμε σε απόγνωση, αλλά να κατευθύνει τα βήματά μας από ευλογία σε ευλογία και από δόξα σε δόξα. Υπάρχει η διόρθωση, αλλά υπάρχει και η πρόληψη, αλλά υπάρχει και η οδός του Κυρίου. Διόρθωση θα έρθει όταν καταλάβω, μετανοήσω, επιστρέψω και ζητήσω από το Θεό με κραυγή στη δέησή μου, αφού όμως προηγούμενα διαμορφώσω τις καταστάσεις της ζωής μου, ώστε η προσευχή μου να ακούγεται. Είναι φοβερό, αδερφοί, να προσεύχομαι νομίζοντας ότι με ακούει και να μην με ακούει. Να προσεύχομαι και να εξητώ και απάντησης να μην υπάρχει. Ούκ είναι φωνή, ούκ είναι ακρόασης. Είναι όμως απόλυτα ευλογημένο να πηγαίνω με παρησία ξέροντας ότι μ' ακούει και θα μ' ακούσει. Γιατί έχω σταθεί μπροστά στον καθρέφτη που είναι ο Λόγος του Θεού και έχω κοιτάξει με προσοχή το πώς ζω, το τι κάνω, τι σκέφτομαι και τι ζητώ. Και αν με προσοχή καθίσω και δεν σκεφτώ, τότε το βέβαιο είναι ότι ο Ιησούς Χριστός είναι απολύτως έτοιμος άμεσα να με πλησιάσει και να κάνει πολύ περισσότερα και καλύτερα από αυτά που εμείς ζητούμε ή νοούμε ή ακόμη και προσευχόμαστε στο Θεό με πίστη. Δηλαδή η πίστη είναι απαραίτητη, γιατί αν ευπίστεως δεν μπορεί να ευαρεστήσει κανείς το Θεό, αλλά η πίστη αν δεν έχει έργα, αν δεν έχει έργα πίστεως μετάνοιας επιστροφής, είναι άχρηστη, νεκρά, χωρίς κανένα αποτέλεσμα. Είναι ανάγκη, αδελφοί αγαπητοί, τις έσχατες ημέρες να έχουμε παρησία όταν πλησιάζουμε το Θεό. Είναι ανάγκη. Γιατί είναι ο μόνος δρόμος που θα μας οδηγήσει στη δόξα του Θεού, σε καρποφορία,
σε εύνοια, σε ευόδοση, σε ευλογία και μάλιστα με τα πάσης βεβαιότητος. Με τα πάσης βεβαιότητος. Κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες, γιατί στο Θεό είναι εύκολο με μικρή δύναμη, με μικρά δύναμη, με μικρά δύναμη, με μεγάλη δύναμη να κάνει ό,τι θέλει. Είναι εύκολο να πει γεννηθεί το φως και να γίνει στη ζωή σου που είναι κατάμαυρη μέσα στο σκοτάδι. Είναι εύκολο στο Θεό να πει λόγο και να σταματήσει τον ήλιο. Είναι εύκολο στο Θεό. Μη βλέπεις το βουνό μπροστά σου. Παιδιάς είναι. Εάν είσαι σε αυτή την κατάσταση που πλησιάζεις το Θεό με παρησία σε Αυτόν. Ζώντας, ενεργώντας, σκεφτόμενος, αποφασίζων, ετών, πάντοτε κατά το θέλημά Του. Και μόνο κατά το θέλημά Του. Γιατί είναι γεγραμμένο, μόνο όσοι διοικούνται υπό του Πνεύματος του Αγίου, αυτοί είναι πραγματικά παιδιά Θεού. Και ξέρεις τι θα πει να είσαι παιδί Θεού? Τι μεγάλη εξουσία να είσαι ένα γνήσιο τέκνο Θεού. Να φωνάζεις Πατέρα και να σύεται ο ουρανός. Να γονατίζεις και να σε σπλαχνίζεται ο Θεός. Να προσεύχεσαι και να ακούς «Ιδού εγώ» από το στόμα του Θεού. Και όλα αυτά, αδέρφοι, όχι γιατί ερχόμαστε στην εκκλησία, ούτε γιατί είμαστε καλοί άνθρωποι, ούτε γιατί είμαστε αναγεννημένοι, ούτε γιατί είμαστε βαφτισμένοι με Πνεύμα Άγιο. Πολύ ωραία είναι όλα αυτά. Αλλά ένα είναι το μυστικό. Να πλησιάζεις το Θεό με παρησία. Δηλαδή, ζώντας, ενεργώντας, σκεφτόμενος, αποφασίζων, εξητών, διατάζων ακόμη, πάντοτε κατά το δικό του θέλημα. Αμήν.